Μετά από 4 χρόνια σκληρής αντιπαράθεσης, οι 10 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που θέλουν να καθιερώσουν φορολογία στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, κατέληξαν σε μια συμφωνία για συγκεκριμένες πτυχές του φόρου. Παρ' όλα αυτά, οι υπουργοί έχουν αφήσει κάποια θέματα ανοιχτά, μεταξύ των οποίων και το ύψος των φορολογικών συντελεστών. Ο Αυστριακός υπουργός, που πρωτοστάτησε στη συζήτηση, δήλωσε ότι υπάρχει ακόμα αρκετή δουλειά. Αυτό που δεν αποφασίστηκε ακόμα είναι η εφαρμογή του φόρου πριν λυθούν κάποια ανοιχτά ζητήματα. Στόχος είναι να υπάρξει μια συμφωνία για όλα τα ανοιχτά θέματα κατά το πρώτο μισό του 2016 και μετά κάθε κράτος μέλος αποφασίζει αν προχωράμε ή όχι. Ο φόρος αποσκοπεί να αποθαρρύνει τις κερδοσκοπικές συναλλαγές και να διασφαλίσει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα ξεπληρώσει μέρος των κεφαλαίων που έλαβε από τους φορολογουμένους κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πρόκειται για φόρο στις συναλλαγές που αφορούν μετοχές, ομόλογα και παράγωγα.